Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι ένα εμπνευστής του Symposium. Κύριε Αγγελόπουλε, ξέρουμε ότι το Symposium έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια από μια πρωτοβουλία της Aldemar Resorts. Πώς λοιπόν ξεκίνησε και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια? Λοιπόν, το Symposium ήταν η απάντηση σε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση που είχε η Ελλάδα, η οποία έξεγε και τον τουρισμό σε εκείνο το χρονικό σημείο. Κάθε θετικό δημοσίευμα που βγάζαμε κατέληγε να έχει απέναντί του 100.000 αρνητικά δημοσιεύματα, τα οποία αφορούσαν την πολιτική μας, αφορούσαν την οικονομική κρίση, αφορούσαν τον απατεώνα, τον Έλληνα. Όμως υπήρχε ένα πράγμα το οποίο μας έδινε αξιοπιστία. Και αυτό το ένα πράγμα που μας έδινε αξιοπιστία ήταν η γαστρονομία μας. Ήταν ο πλούτος της γης μας. Το χρησιμοποίησαμε αρχικά σαν όχημα για να ξανακερδίσουμε momentum σε μια ευρωπαϊκή αγορά που αγαπάει την ελληνική γαστρονομία και την ελληνική κουλτούρα, γενικότερα μιλώντας. Και αρχικά, εφόσον είμαστε και του τουρισμού άνθρωποι, το απευθύναμε στους ανθρώπους του τουρισμού, σε πράκτορες, σε δημοσιογράφους γεύσης, δημοσιογράφους τουρισμού. Και τελικά τι καταφέραμε? Καταφέραμε μετά από μια προσπάθεια που ήταν δοκιμαστική 7 πόλεων που ήταν η πρώτη μας σχολιά, να του βάζουμε ένα λιθαράκι κάθε χρόνο, Το πρώτο χρόνο πήγαμε μόνοι μας. Το δεύτερο χρόνο είχαμε συνοδοιπόρους. Τον 10ο χρόνο έχουμε τόσους συνοδοιπόρους που απλά δείχνει ότι όταν μαζευόμαστε πολύ δεν χάνουμε, δεν μπορούμε να χάσουμε. Και σε αντίθεση με αυτό που λένε πολλοί, το όλοι μαζί μπορούμε. Μωρέ, όλοι μαζί μπορεί να μπορούμε, αλλά όλοι μαζί θα τρογόμασταν κιόλας. Αλλά πολύ καλοί μαζί μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Και αυτό καταφέραμε με το Symposium. Έχουμε μαζί παραγωγούς, έχουμε μαζί βιομηχάνους ελληνικών προϊόντων, έχουμε μαζί εξαγωγής, έχουμε μαζί σεφ, έχουμε μαζί το κράτος, έχουμε μαζί τις περιφέρειες. Τι άλλο να ζητήσει κανείς για να πει ότι αυτό είναι ένα εθνικό όχημα? Είναι λοιπόν ένα εθνικό όχημα. Άρα λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα? Μα θα μπορούσε να μην είναι. Αυτή η χώρα χρειάζεται την ιδιωτική πρωτοβουλία για να μπορέσει να βάλει το βήμα μπροστά από το βήμα. Και εμείς χρειαζόμαστε το κράτος. Γιατί σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό δουλεύουμε, ακόμα και αν φαίνεται ότι οι ιδιώτες δουλεύουν για τον εαυτό τους. Πέρασε τα περασμένα χρόνια η εντύπωση ότι ο καθένας είναι για την πάρτη του. Δεν είναι ποτέ έτσι. Έχουμε πολλαπλασιαστική επίδραση και το κράτος μας βοηθάει να πάρουμε το μήνυμα και να το πάμε πιο μακριά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική και έχει αποδειχτεί και εξαιρετικά αποτελεσματική. Ειδικά σήμερα, μπορώ να πω που έχουμε και πολλές περιφέρειες και το νεότι για πολλοστήφρονα μαζί μας, αλλά και μηχανισμούς. Και το λέω μηχανισμό γιατί το EGN δεν είναι απλά ο Εθνικός Ερωματοφορέας. Είναι μια τεράστια δύναμη πίσω από ένα τεράστιο πλέον όχημα. Για εσάς υπάρχει γαστρονομικός τουρισμός? Είναι κάτι ξεχωριστό ο τουρισμός και η γαστρονομία ή είναι άρρηκτα συνδεδεμένα? Πώς το βλέπετε? Γαστρονομικός τουρισμός κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Αυτό ίσα που αποδυναμώνει την Ελλάδα, η οποία έχει τη γαστρονομία άρρηκτα συνδεδεμένη μέσα στην πολιτιστική της ταυτότητα. Εμείς έχουμε και μνημεία, έχουμε και ένα νέο Έλληνα που κάνει το σουβλάκι του παραδίπλα, έχουμε και θρησκευτικό τουρισμό, αλλά όλα μαζί αυτά δεν είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο. Ένας επισκέπτης όταν έρθει στην Ελλάδα έχει την πολυτέλεια του χρόνου, εφόσον το επιλέξει, και να φάει σωστά και να δει μνημεία και να επισκεφτεί εκκλησίες και να δοκιμάσει πηγές ιαματικές και να δοκιμάσει όλο το έργο των υπηρεσιών που προσφέρει η Ελλάδα, που είναι τεράστιο. Άρα, όχι, μην πούμε γαστρονομικός τουρισμός. Ας πούμε ότι η γαστρονομία είναι στον κορμό και μάλιστα στο κέντρο του κορμού αυτής της χώρας. Η Ελλάδα, με τη μεσογειακή, όπως λέγανε παλιά, διατροφή, δεν μπορεί να αποκοπεί από αυτά που παράγει. Μια και είμαστε στην αρχή της νέας δεκαετίας, πώς βλέπετε να πορεύεται το Symposium την επόμενη δεκαετία? Τώρα θα σας πω ανάθεμα και αν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχα βάλει στο μυαλό μου ότι το 10ο χρόνο θα σταματήσω. Αλλά το περίεργο ποιο είναι? Ότι αρχίσαν να μου έρχονται προσφορές από το εξωτερικό, πότε θα κάνουμε ένα event από εδώ, πότε θα κάνουμε ένα event από εκεί. Το Enterprise Greece με το οποίο συνεργαστήκαμε στο παρελθόν, με τον ΕΟΤ που το συζητήσαμε, ήταν πάρα πολύ θετική και αποφάσισα ότι τελικά, από τη στιγμή που δεν είναι μια κερδοφόρα για εμάς ιστορία, αλλά είναι μια που αφήνει ένα αποτύπωμα το οποίο δίνει κέρδος συνολικά στην Ελλάδα, να το σταματήσω.
παρά μόνο αν κάποια στιγμή πω φτάνει. Και νομίζω ότι δεν έχει έρθει αυτή η ώρα. Αντίθετα, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι υπάρχουν πτυχές του συμπόσιου που πρέπει να ανοιχτούν. Και αυτές θα κοιτάξω να ανοίξω από εδώ και στο εξής. Με πολύ χαρά θα τις ακούσουμε λοιπόν τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.